Έτσι κι αλλιώς, για όποιος δεν ξέρει, ο Πρωθυπουργός ελέγχει τα πάντα. Τα πάντα σε μια κυβέρνηση. Ο Πρωθυπουργός επιλέγει τους υπουργούς του, αυτός τους διορίζει, όπως είδατε, η κυβέρνηση αυτή, η ΕΡΤΕ και το ΑΠΕ, ότι αυτό είναι Βόρεια Κορέα. Η εξέλιξη που είναι η αστυνομικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, δηλαδή ένα υπερυπουργείο, η μεταφορά του χαρτοφυλακίου του μεταναστευτικού στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, είναι μια άλλη πολιτισμένη χώρα. Το τρίτο είναι ότι όταν ανέλαβε η κυβέρνηση γίνανε οι κρίσεις πολλούς μήνες μετά. Γι' αυτό υπήρχε και τεράστια εγκληματικότητα στη χώρα. Τεράστια εγκληματικότητα. Ο νόμος, κοιτάξτε, θα εφαρμοστούν όπως προβλέπετε από το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας. Τελείω. Κύριε Σταμ, εμείς πάλι ήδη ξεκινήσαμε δύο μέρες με την καινούργια κυβέρνηση και ήδη ξεκινήσαμε στο ποιος το έκανε. Πάρτε καμιά πλαστή επιστολή του Ιησού. Τις πλαστές επιστολές σας σας επιστρέφω. Να δώσετε και σε άμερα στο κύριο Σπανακόπουλο. Από την ανεξέλεγκτη μετανάστευση και την παράνομη μετανάστευση. Τώρα, σε ό,τι αφορά το έργο της, φυσικά δεν μπορεί να κριθεί από τώρα, θα κριθεί μετά από ένα διάστημα. Ανοχή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει όχι από την. Από τον Πρωθυπουργό. Από τον κόσμο. Δεν υπάρχει ανοχή από τον κόσμο, από την κοινωνία. Ρωτάω εγώ τώρα. Θέλετε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διαβάζει το email σας αυτό μέσα στη Βουλή να λέει ότι αυτά γίνονται σε χούντες. Αυτά τα λέω για την αξιοπιστία του λόγου των οποίων. Δεν κρίνουμε τώρα. Οι πρώην στρατιωτικοί μπορούν ή είναι χούντα όπως έλεγε ο κ. Αποστολάκης. Αν δεν θυμάστε καλά, κύριε Κυρίτση, δεν ήταν πρώην στρατιωτικός, ήταν ενεργή αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Και υπουργός αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Προφανώς αυτό δεν συμβαίνει. Κάνετε λάθος. Βουλή και στέλεχο της Βουλής. Αλλά δεν το συζητήσουμε το ίδιο στάδιο η απόφαση του κ. Μητσοτάκη να δώσει. Που είναι εξίσου σημαντικό για την κοινωνία, θα ενταχθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες. Θα υπάρχουν βελτιώσεις και θα υπάρχει και σίγουρα. Θα άκουγα του Ιορδάντου Χασαπόπουλου, λόγω υποψήφιση του μου είχε υποσχεθεί ο κ. Βελτιώσης. Του κυρίου Λεβέντη που είναι το αποτέλεσμα των εκλογών. Αυτό σημαίνει ότι κατέβεται στους δρόμους που ο ρώτησε Αλεξία. Θα είστε ξανά στους δρόμους. Εμείς όταν χρειάζεται να είμαστε στους δρόμους, είμαστε στους δρόμους. Σε όλη μας ζωή δεν υπάρχει θέμα. Ελπίζω να μην συμβεί. Εδώ έχουμε μια τεράστια ευκαιρία να γίνουμε ένα κανονικό πολιτικό σύστημα. Με μια μας ούτε πουθενά αλλού. Καταλαβαίνετε ότι το νόμος και τάξη αφορά τα πολιτικά και όχι την εγκληματικότητα. Το φωνάζουν οι άνθρωποι, τους ξεφεύγει. Τίποτα για την εγκληματικότητα. Δεν όλα για την εγκληματικότητα. Φαίνεται ότι είναι στοχευμένη η πολιτική. Για την εγκληματικότητα μιλάμε. Γιατί ευτυχώς είχαμε παραβατικές συμπεριφορές και δεν μιλάμε για τη διακίνητη απόφαση μόνο των αστυνομικών αρχών. Αν υπάρχει λοιπόν διαπίστωση ότι γίνεται παραβατική ή εγκληματική ενέργεια, θα μπορεί να μπαίνει η αστυνομία. Κυρία Στάμου. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω να κάνω. Και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα, δεν έχει θέση στα ελληνικά δεδομένα. Το άσυλο θεσπίστηκε για να διασφαλιστεί η ελεύθερη διακίνηση ιδεών και λόγου, κάτι τέτοιο. Επιλέξει δημοκρατικούς για υπουργούς του. Και στη Γερμανία. Το ρεπορτάζ θα τρέχει όλο το καλοκαίρι. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφήμιση. Μιλήσουμε για την παράσταση όπως την υπόθεση. Ακριβώς. Όπως ας πούμε, παραδείγματος χάρη. Αλλά μπορεί να είναι και λίγο επικίνδυνα όλα. Έχουν και ένα βαθύτερο νόημα. Ναι. Μας κάνει δηλαδή να σκεφτόμαστε στην ουσία. Τρόπο. Πάντως νομίζω. Ναι. Κοντά στο 1600 είναι. Είναι αμέσως σίγουρο. Ναι, απλώς είναι και αυτά τότε να ήταν λίγο πολύ σκοτεινά. Και για σκοτεινά φυσικά. Ναι, γιατί είχαμε περάσει και το μεσαίωνα τότε. Σήμερα είναι λίγο πιο παραμυθένια.